Μαύρη και φέτος η κατάσταση στην εργασία στη Βόρεια Ελλάδα, όπως παρουσιάστηκε στη σύσκεψη των εργατικών κέντρων της Βόρειας Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως επισήμαναν οι εκπρόσωποι του εργατικού κόσμου, ο χάρτης της ανεργίας παραμένει ίδιος με τα προηγούμενα χρόνια, την ώρα που οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό και η αδήλωτη και απλήρωτη υπεροριακή εργασία γίνεται θεσμός. Η Δυτική Μακεδονία κατέχει πλέον την πρώτη θέση στην ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην κορυφή αυτή βρίσκεται ο νομός Φλόρινας, με ένα ποστό 43% στο ανθρώπινο δυναμικό, στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, και στους νέους ξεπερνάει το 78%. Το φαινόμενο του brain drain στην περιοχή μας έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Τείνουμε να γίνουμε μια περιοχή η οποία είναι περιοχή δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, θα έλεγα. Χαριτολογώντας πολλές φορές λέω ότι η περιοχή μας για ακόμα μια χρονιά κατέκτησε το Champions League στην ανεργία. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα, αλλά δεν οφείλουμε εμείς από την πλευρά μας να την αναδείξουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο έργο μεγάλο στην περιοχή όπου και αναπτυξιακό έργο αυτή τη στιγμή για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Και κάθε χρόνο εδώ λέμε τέτοια πράγματα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το αύριο θα είναι καλύτερο, αλλά δυστυχώς δεν μας κάνει τίποτα να αισιοδοξούμε πάνω σε αυτό. Η σημερινή πραγματικότητα στον κλάδο είναι αυτή που είναι εδώ και πολλά χρόνια πλέον. Έχουμε έναν κλάδο στον οποίο οι μεγάλοι επιχειρηματίες πραγματοποιούν ρεκόρ κερδών από τη μία, και από την άλλη έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι έχουν δει τα δικαιώματά τους να φτάνουν αυτό που λέμε στον πάτο. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την απλήρωτη εργασία και την ανασφάλιστη εργασία, αλλά και ό,τι έχει να κάνει με μια σειρά άλλες πλευρές. Βλέπουμε δηλαδή τους εργολάβους, βλέπουμε τα διάφορα προγράμματα μαθητείας και κατάρτισης, βλέπουμε τις ενώσεις προσώπων να σπάνε στην πράξη αυτό που λέμε το σταθερό εργάσιμο χρόνο, να σπάνε στην πράξη τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να σπάνε στην πράξη όλα αυτά που γνωρίζαμε μέχρι και πριν από λίγα χρόνια. Παράλληλα, όσον αφορά την επόμενη μέρα μετά τα μνημόνια, οι εκπρόσωποι των εργατικών κέντρων της Βόρειας Ελλάδας επισήμαναν πως πρέπει να γίνουν κινήσεις που θα βοηθούν τους εργαζόμενους. Ζήτησαν μάλιστα από την κυβέρνηση συνεργασία με συνδικάτα και εργαζόμενους, αλλιώς όπως τόνισαν, θα είναι μια τρύπα στο νερό η έξοδος. Δυστυχώς, ο νομός μας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης, της αριστερής διακυβέρνησης, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Και επειδή ήρθαμε και σήμερα στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για να ενημερώσουμε τι συμβαίνει για τον νομό μας, θα σας πω μόνο, επειδή είναι και η τελευταία σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο πριν τις εκλογές που θα έρθουν, οι βουλευτικές εκλογές, γιατί δεν προλάβουμε άλλη έκθεση Θεσσαλονίκης, να θυμηθούμε το περίφημο πρόγραμμα, το προηγούμενο περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του κύριου Τσίπρα, ο οποίος μας είχε πει και είχε υποσχεθεί περισσότερα από 12 δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό και στους εργαζόμενους, και ακριβώς μας πήρε τα αντίθετα. Εμείς στο νόμο Ξάνθης, δυστυχώς η ανεργία μας μεγαλώνει και με στοιχεία μας, τα οποία μας τα έχει δώσει και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, με τον κύριο Ρομπόλη, ο οποίος, να θυμηθούμε, ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής, γιατί και τον Μάιο θα έχουμε και ευρωεκλογές. Η ανεργία ξεπερνάει το 45%. Η ανεργία στην περιοχή τη δική μου πρέπει να είναι το λιγότερο στο 30%. Πέρσι ήταν λιγότερο. Είχα δηλώσει εδώ, ήταν γύρω στις 27%, τώρα ανέβηκε στο 30% και όσο πάμε χειροτερεύει η κατάσταση. Και βεβαίως με το ενδεχόμενο ότι πουλούνται και οι μονάδες εκεί, οι λιγνητικές τους ιδιώτες, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στην περιοχή τη δική μου. Εν τω μεταξύ, οι εκπρόσωποι των εργατικών κέντρων των πόλεων της Μακεδονίας και της Θράκης, που συμμετείχαν στη σύσκεψη, παρουσίασαν παράλληλα τα τοπικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κάθε νομού και απίθυναν κάλεσμα για συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ το Σάββατο, ημέρα των εγγενείων της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στις 6 ώρα το απόγευμα, στο Αγάλμα Βενιζέλου.